Καλησπέρα. Είσαι ο Τάσος ο Ράτζος. Θέλω να μου πεις, Τάσο, πού είμαστε και για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ πέρα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της πόλης μας, στο θέατρο Αμαλία. Παρέστηση, το λες και μέσα πριν την αρχή της παράστασης και πολύ καλά κάνεις. Πρέπει, Γρηγόρη μου, να τιμάμε το παρελθόν, να τιμάμε τους καλλιτέχνες που έχουν υπάρξει πριν από εμάς, γιατί εκεί στηριζόμαστε και εμείς για να πάμε παρακάτω. Ακόμα και το έργο το οποίο σήμερα έτυχε να μοιραστούμε μαζί, την Ιλιάδα του Ομήρου, κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος άνθρωπος από το πολύ μακρινό παρελθόν την επινόησε, την κατέγραψε και έχει μείνει στην ιστορία μέχρι σήμερα. Σωστό. Να πούμε ότι η ομάδα είναι ο Μικρός Βοράς. Θα δώσει λίγα στοιχεία για τον Μικρό Βορά, πότε δημιουργήθηκε. Ο Μικρός Βοράς γεννήθηκε πριν από 11 χρόνια από μία ανάγκη. Ήταν τα δύσκολα χρόνια. Τώρα είναι απίστευτο γιατί έχουν από τότε έχουν έρθει και άλλα δύσκολα χρόνια. Εννοείται. Αλλά τότε ήταν τα δύσκολα χρόνια της πρώτης κρίσης. Όλοι μας εδώ είχαμε ζήσει, θα έλεγα, για πολλά χρόνια μία μικρή ευμάρεια, η οποία ξαφνικά σταματά απότομα με εκείνα τα χρόνια της πρώτης μεγάλης οικονομικής κρίσης, που οι άνθρωποι ήρθαν σε ένα πολύ μεγάλο πανικό. Ναι. Τόσο μεγάλο πανικό που έπαψαν να μπορούν τα σχολεία να χρηματοδοτήσουν τα λεωφορεία και το εισιτήριο του θεάτρου. Εκεί λοιπόν ο Μικρός Βοράς τι κάνει, φτιάχνει έναν θίασο, μια μικρή κολεκτίβα, αφήνουμε απ' έξω τον θεατρικό επιχειρηματία και των θεατρών, δηλαδή των ιδιοκτήτων ενός θεάτρου, και πάμε εμείς στα σχολεία για να παίξουμε εκεί τις παραστάσεις για να συνεχίσουν τα παιδιά να βλέπουν θέατρο. Και αυτή την δραστηριότητά μας που να πηγαίνουμε εμείς στα σχολεία την κρατάμε μέχρι και σήμερα και πηγαίνουμε και στα πιο απομακρυσμένα χωριά όλης της Βόρειας Ελλάδας. Φτάνουμε δηλαδή στα χωριά της Ξάνθης, πάμε στα χωριά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πάμε στην Κέρκυρα, πάμε στην Αλεξανδρούπολη, πάμε στην Ορεστιάδα, πάμε παντού όπου υπάρχουν παιδιά και θέλουν να δουν ποιοτικό θέατρο. Αυτό κάνει ο Μικρός Βοράς. Έτσι γεννήθηκε ο Μικρός Βοράς για να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Την ανάγκη να συνεχίσουν τα παιδιά να βλέπουν θέατρο παρά τις δυσκολίες. Και σήμερα που πάλι φαίνεται ότι ξεκινά μια άλλη δυσκολία, ίσως πάλι ο Μικρός Βοράς να είναι πιο αναγκαίος από ποτέ, όπως η τέχνη άλλωστε είναι αναγκαία πάντα. Τώρα με το κάνουμε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχει μπει και η θεατρική παιδεία στα σχολεία, οπότε είναι κάπως πιο ενημερωμένα, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον είναι πιο ενημερωμένα τα παιδιά γύρω από το θέατρο, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε τίποτα να τα ενημερώσει. Ναι. Υπήρχε στην Ελλάδα ένας πάρα πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος, ο οποίος έφτασε να γίνει και υπουργός πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη. Αυτή η γυναίκα ίδρυσε αυτό που λέγεται τμήματα θεάτρου, ίδρυσε τα ΔΠΘ, έκανε την Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ίδρυσε το θεσμό για όλη την Ευρώπη της πολιτιστικής πρωτεύουσας, έφτιαξε αυτόν τον φοβερό, αυτή την ένωση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, τους πεζοδρόμους, έκανε λαμπρά πράγματα. Μέσα λοιπόν σε αυτά οραματίστηκε ότι αυτή η χώρα η οποία έχει γεννήσει το θέατρο, αυτή η χώρα πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκει το θέατρο στα σχολεία. Δυστυχώς αυτό το όραμά της δεν είχε ακριβώς συνέχεια. Δηλαδή σήμερα δυστυχώς έχουν πάψει τα παιδιά να διδάσκονται θεατρική παιδεία στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μόνο στο δημοτικό, πρωτοβάθμιο. Στο δημοτικό μόνο και πολλές φορές πολύ ελλιπώς, ελάχιστη ώρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ μεγάλα σφάλματα της ελληνικής πολιτείας. Ένα από τα πολύ μεγάλα σφάλματα των Υπουργών Παιδείας. Το θέατρο, τι κάνει λοιπόν. Πρώτον, δημιουργεί σχέσεις. Δηλαδή, δυναμώνει τα παιδιά ουσιαστικά και ψυχολογικά. Τα βοηθάει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να βρουν τις δυνάμεις τους. Η κυρίως φράση η οποία ισχύει μέσα στο θεατρικό παιχνίδι και μέσα στην θεατρική δημιουργία είναι η ενσυναίσθηση. Δηλαδή, τα παιδιά αρχίζουν να ακούν και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Πώς αύριο θα φτιάξουμε πολίτες με φαντασία, αν όχι μέσα από τις θεατρικές διαδικασίες, μέσα από τις διαδικασίες της τέχνης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλο λάθος που έχει σταματήσει να υπάρχει, όπως το οραματίστηκε αυτή η γυναίκα, η θεατρική παιδεία. Γι' αυτό έφτιαξε αυτές τις σχολές θεάτρου. Και υπάρχουν τόσες σχολές και αυτοί οι απόφοιτοι, τι θα απογίνουν. Δηλαδή, σκέφτομαι, αν δεν υπάρχει πια θεατρική παιδεία, να κλείσουν και οι σχολές. Δηλαδή, μην βγάζουμε άνεργους ανθρώπους. Είναι κρίμα. Καλά, δεν είναι μονάχα το θέμα της ανεργίας. Είναι ότι το θέατρο, και αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ από μένα,
βοηθάει σε πολλά πράγματα και ειδικά άμα ξεκινήσει ένα παιδί από μικρό να μαθαίνει τη θεατρική δομή, βοηθάει στην αναπνοή, βοηθάει στη σκέψη, βοηθάει σε πολλά, στη γνώση. Γιατί άμα αρχίσεις και διαβάζεις, όπως κάναμε τα παλαιότερα χρόνια εμείς, τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, να μαθαίνεις την Ιλιάδα στο σχολείο, να μαθαίνεις τον Αριστοφάνη, τον Σοφοκλή, να μαθαίνεις όλους αυτούς που βοήθησαν στη δημιουργία του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, τότε λογικό δεν είναι να είναι καλύτερος άνθρωπος. Αλλά για να μην το πάμε στο πολιτικό, γιατί για να μην υπάρχει λογικά σκέφτεται ο πολιτικός ότι είναι καλύτερο ο αμόρφωτος από το μορφωμένο, πάμε να μιλήσουμε για την παράσταση, για την Ομήρου Ιλιάδα. Είναι το πρώτο έπος του Ομήρου και είναι σε 24 ραψοδίες. Θέλω να μου πεις πρώτα-πρώτα πώς σκέφτηκες τη δομή αυτής της παραγωγής. Γιατί πριν μιλήσω και σε ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, θέλω μόνο σου να μας πεις την αρχική σκέψη αυτής της παραγωγής. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι όποτε έχω δει παράστασή σου που έχει να κάνει με αρχαία τραγωδία ή αρχαία κωμωδία ή οτιδήποτε αρχαίο, η φαντασία σου, παιδί μου, βρίσκεται πολλούς αιώνες πίσω και ταυτόχρονα πολλούς αιώνες μπροστά. Εδώ σταματάω, περιμένω. Ναι. Αυτή η Ιλιάδα που βλέπουμε, αυτή η Ιλιάδα που παρουσιάσαμε, που είδαμε σήμερα και μοιραστήκαμε, είναι μια παράσταση η οποία έχει φτιαχτεί για να απευθυνθεί κυρίως στο εφηβικό κοινό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Όταν τα παιδιά τελειώνουν το δημοτικό, έχουν δει αρκετές θεατρικές παραστάσεις, στα νήπια ακόμα πιο πολλές. Και μετά υπάρχει από πρώτη γυμνασίου έως και τρίτη ηλικίου ουσιαστικά, εκεί που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη οι μαθητές να συναντιούνται με την τέχνη, γιατί η τέχνη τους βοηθά να αυτοπροσδιοριστούν, τους βοηθά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο κενό. Εμείς ερχόμαστε με αυτές τις παραστάσεις, με την Ιλιάδα, με την Οδύσσια, με την Ελένη, με το support χαρά που ετοιμάζουμε, μια παράσταση για την έμφυλη βία που θα είναι η καινούργια παράσταση της εφηβικής σκηνής για αυτό το χειμώνα. Θα μας μιλήσεις και γι' αυτό στο τέλος. Ναι, ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό, δηλαδή να συνεχίσουν τα παιδιά χωρίς ενδιάμεσο σταμάτημα από την παιδική τους ηλικία να συνεχίσουν και στην εφηβική ηλικία να βλέπουν θέατρο. Έτσι θα φτάσουν κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους να επιθυμούν οι ίδιοι και να αναζητούν τα θέματα τα οποία κρίνουν ότι θα τους δώσουν τη μεγαλύτερη χαρά, κρίνουν ότι θα τους πάνε παραπέρα σαν ανθρώπους. Θα τα επιλέγουν πια οι ίδιοι. Αλλά για να μπορεί να συμβεί αυτή η επιλογή, πρέπει να αναπτυχθούν τα κριτήρια σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, στη στιγμή της εφηβείας. Αυτό πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σου και μάλιστα θα ήθελα ευκαιρία δοθήσει να πεις και δύο πράγματα για τα εργαστήρια που έχετε στο Μικρό Γορά επάνω στο θέμα και παιδί και έφηβος. Ναι. Λοιπόν, ο Μικρός Γοράς είναι η μόνη θεατρική ομάδα σε αυτή την πόλη η οποία δεν κάνει ακριβώς ένα θεατρικό εργαστήρι το οποίο είναι ένα εργαστήρι μόνο διασκέδασης. Φυσικά και τα παιδιά διασκεδάζουν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, αλλά η κυρίως δραστηριότητά μας είναι το εκπαιδευτικό δράμα. Το εκπαιδευτικό δράμα είναι το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο όμως έχει έναν βασικό σχεδιασμό. Θα πω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ένας θεατής τι ακριβώς εννοώ έναν βασικό σχεδιασμό. Ας πούμε σήμερα ασχολούμαστε με τη διαφορετικότητα. Παίρνουμε ένα παραμύθι, το οποίο έχει σαν αφορμή τη διαφορετικότητα και μιλάμε για τη διαφορετικότητα. Όταν τελειώσει το μάθημα, όλοι θα έχουμε μοιραστεί τη σκέψη μας για τη διαφορετικότητα. Τι συμβαίνει όταν εμείς μπαίνουμε σε μια ομάδα και είμαστε το διαφορετικό πλάσμα, τι συμβαίνει όταν εμείς ανήκουμε στην ομάδα και έρχεται ένα διαφορετικό πλάσμα, πώς αισθάνεται, δηλαδή μέσα από την ενσυναίσθηση και μέσα από την βιωματική αυτή διαδικασία, γνωρίζουμε πράγματα τα οποία θα βρούμε αύριο μπροστά μας στη ζωή και μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε δύσκολα θέματα. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό δράμα. Ουσιαστικά φέρνει σαν μία προσομοίωση το παιδί μπροστά στα μεγάλα γεγονότα. Πολλές φορές οι γονείς είναι σε έναν πολύ μεγάλο πανικό όταν υπάρχει μια ακύρωση. Το παιδί δηλαδή έχει επιθυμήσει κάτι πάρα πολύ και ξαφνικά αυτό ακυρώνεται, γιατί συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Σωστό. Οι γονείς πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν μια απώλεια. Αυτό λοιπόν το εκπαιδευτικό δράμα, αυτό που κάνει είναι προετοιμάζει το παιδί για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν μπροστά του. Πώς επιλέγω τους φίλους, πώς λέω όχι, γιατί λέω όχι, ποιον ακούω όταν είμαι σε μια δύσκολη στιγμή, ποιον ρωτάω.
Όλα αυτά λοιπόν να εκφράζομαι, να μην κρύβω τα συναισθήματα μου, να τα εκφράζω, όλα αυτά τα μαθαίνει κανείς μέσα από αυτή τη διαδικασία που λέγεται εκπαιδευτικό δράμα. Αυτό είναι λοιπόν που κάνουμε στο Μικροβορρά σε όλες τις ηλικίες. Από τα προνήπια μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες, τους εκπαιδευτικούς θα έλεγα, που το εργαστήριο των εκπαιδευτικών είναι ένα εργαστήριο που είναι τώρα 5η-6η χρονιά και συνεχίζει. Και φέτος όλα τα εργαστήριά μας έχουν θέμα την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δηλαδή, ασχολιόμαστε με τον Όμηρο, ασχολιόμαστε με τους αρχαίους τραγικούς, με τον Αριστοφάνη, ασχολιόμαστε με τους μύθους του Εσώπου, με τους άθλους του Ηρακλή, με όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως και ο Μικρός Βορράς καταπιάνεται και δραστηριοποιείται. Και για τον Ηρακλή θα πούμε, γιατί ναι, έχει και αυτό στη δική του την παραγωγή. Είναι καινούργια μας παράσταση. Ναι. Ναι. Η οποία αυτή είναι κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, λοιπόν, να το πω κάπως αλλιώς. Το Σάββατο έχουμε παραστάσεις το απόγευμα, οι οποίες απευθύνονται σε εφήβους. Την Κυριακή το πρωί στις 11.30 είναι ο Ηρακλής αλλιώς, με τον τρόπο του Μικρού Βορρά δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούσα πριν έτσι να εξηγήσω, ότι εμείς προσπαθούμε να απομυθοποιήσουμε τα στερεότυπα. Ο Ηρακλής δεν είναι μόνο ήρωας, ο δυνατός που τα καταφέρνει όλα, αλλά πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιήσει σωστά και το μυαλό του. Πρέπει να είναι ο ήρωας ο οποίος πρέπει να ακούει τους φόβους του και πρέπει να μάθει να ζητά συγγνώμη και με τις πράξεις του. Αυτή την πλευρά του Ηρακλή φωτίζουμε, την πιο αθέατη πλευρά, την πιο αντι-ηρωική πλευρά θα έλεγα. Αυτή είναι που φωτίζουμε μέσα από αυτή την παράσταση και μέσα από την μοίηση του Ηρακλή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελέσει τον κάθε άθλο, πρέπει να περάσει μια, ας το πούμε, διαβατήρια τελετή για να φτάσει, να πετύχει του στόχου του. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής απευθύνεται σε παιδιά από 4 χρονών μέχρι 12. Είπαμε από 12 και άνω είναι η εφηβική μας στιγμή. Προνήπια μέχρι 6 δημοτικού. Ακριβώς. Και έχουμε και για τα πιο μικρά μας παιδιά, δηλαδή τα παιδιά από 2 χρονών, μπορούν να παρακολουθήσουν το 3 και ο Έσοχος, την πιο, ας το πούμε, ανάλαφρη παράστασή μας, που είναι και για τα πιο μικρά παιδιά, την γεμάτη χρώματα με κούκλες, με υπέροχα τραγούδια του Έσονα, με μια εξαιρετική σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Αυτή λοιπόν είναι η παράσταση που παίζεται κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα εδώ στο Θέατρο Αμαλία. Άρα ο Μικρός Βορράς και το Θέατρο Αμαλία είναι σε μια συνεργασία. Έχει αναλάβει ο Μικρός Βορράς όλη την παιδική και την εφηβική ζώνη και παρουσιάζουμε τα Σάββατα τις εφηβικές μας σκηνές και την Κυριακή τις παιδικές μας. Το πρωί για τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά και το απόγευμα στις 5 το απόγευμα το Σάββατο και για τα πιο μικρά παιδιά. Τα μωρά, τα βρέφη. Γιατί νομίζω ότι το παιδί από τη στιγμή που μπορεί να παρακολουθήσει τους γονείς του όταν μιλάνε, τα αδέρφια του, μπορεί να παρακολουθήσει άνετα και έναν ηθοποιό να του δίνει κάποιες οδηγίες, να τον βοηθήσει να ανοίξει λίγο ορίζοντες. Θα μου πεις από 2 χρονών, γιατί όχι, δεν είναι καλό. Είναι απερίγραπτος και απίστευτος ο πλούτος που παίρνει ένα παιδί όταν επισκέπτεται συχνά θεατρικές παραστάσεις. Το λεξιλόγιο του, πώς αυξάνει οι εικόνες του, η φαντασία, πώς στρέφονται, πώς τροφοδοτούνται πράγματα τα οποία ξεκινούν από μέσα του και βρίσκουν τρόπους έκφρασης. Νομίζω ότι όσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν τα παιδιά θέατρο και όχι μόνο στον Μικροβορρά, παντού. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Ναι. Θέλω να πεις λίγο περισσότερο. Όπου υπάρχει ποιότητα, όχι οπουδήποτε, ναι, να επιλέγουν. Με μια σοφή έτσι, επιλογή να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά τους το καλύτερο. Πες μου λιγάκι για το πώς επιλέχθηκε η Ομήρου Ηλιάδα, σαν να είναι η αρχή αυτής της χρονιάς. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που κάνατε και στο τέλος, να το πούμε, δεν είναι μυστικό. Μετά το πέρας της παράστασης, η οποία είναι περίπου μία ώρα και ένα δεκάλεπτο, χοντρικός, ακολουθεί ένα παιχνίδι. Αυτό είναι μέσα στο θεατρικό εργαστήρι για τα παιδιά, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί και ο γονέας που παρακολουθεί μαζί τους, αλλά και το ίδιο το παιδί να αποφασίσει πιο εύκολα αν το αρμόζει ή όχι. Λοιπόν, όταν τελειώνει η παράσταση, για να μιλήσω καταρχήν για αυτό, υπάρχει μια θεατροπαιδαγωγική διαδικασία, μια δραστηριότητα δηλαδή, όπου κάποιοι από τους θεατές εντός εισαγωγικών παίρνουν τη θέση των ηθοποιών. Παίζουν εκείνοι. Ταυτόχρονα όμως με την απόλυτη συμμετοχή του κοινού, γιατί το κοινό με κάποιον τρόπο και εκείνη τη στιγμή συμμετέχει. Και παιδεύεται και καλύτερα. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε μέσα από αυτές τις θεατρικές διαδικασίες να δίνουμε μια συνολική εμπειρία, μια συνολική θεατρική εμπειρία στο κοινό. Όταν το κοινό συμμετέχει σε μια παράσταση, το θέλει πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο δυναμικό. Πώς μάλλον όταν είναι παιδί ή έφηβος, τότε όταν συμμετέχει, φεύγει με μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Αυτό που παίρνει, το παίρνει για πάντα μαζί του όλη του τη ζωή. Και γι' αυτό έτσι, για αυτή την συνολικότερη θεατρική εμπειρία, γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και αυτή τη δραστηριότητα στο τέλος.
πώς επιλέξαμε την Ιλιάδα να ξεκινήσουμε με αυτή. Ναι. Λοιπόν, η Ιλιάδα είναι μια παράσταση η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Υπουργείο Πολιτισμού και κάναμε μια εξαιρετική πρεμιέρα πέρσι το καλοκαίρι στο Άργος. Επειδή όμως πέρσι η χρονιά ήταν μια χρονιά, θα έλεγα, κάπως ανάποδη, δηλαδή να μην μας επέτρεπε να παίξουμε, αλλά μέσα από δυσκολίες, με μάσκες, με λιγότερο κοινό, με 50%, με 25%, δεν την χαρήκαμε όσο θα θέλαμε. Και ενώ είναι η καινούρια μας παράσταση της εφηβικής σκηνής, ήταν δηλαδή, γιατί τώρα θα έρθει η πιο καινούρια, δεν την γιορτάσαμε ποτέ, δεν την χαρήκαμε ποτέ. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την Ιλιάδα καταρχήν, με την παράσταση η οποία άρεσε πάρα πολύ όπου και αν πήγε και η οποία δεν την χορτάσαμε όσο θα θέλαμε. Να ξεκινήσαμε λοιπόν με την Ιλιάδα, να παρουσιάσουμε την Ιλιάδα και κατόπιν θα πάμε στο Support Χαράκουν, το καινούριο έργο για την έμφυλη βία. Ας μην πούμε περισσότερα για αυτό τώρα, για να μην κουράσουμε τους θεατές μας. Είναι ένα έργο λοιπόν απολύτως σύγχρονο. Είναι ένα κορίτσι το οποίο κάπως δοσμένο στον έρωτα, ένα 15χρονο κορίτσι, ξεχνάει κάποια στιγμή να βάλει τα όρια που πρέπει, κυριαρχεί ο έρωτας και φτάνει σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο για τη ζωή της, που δεν ξέρει κατά πού να πάει πια. Δηλαδή, πάει στην η τάξη της, έχει μια θέση άδεια και αυτή είναι η θέση της χαράς. Δεν πηγαίνει πια στο σχολείο, της έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ακραίο. Αυτή είναι η ιστορία. Και εμείς μετά ξαναβλέπουμε αυτή την ιστορία, αυτό είναι το θέατρο φόρουμ, που απευθύνεται σε μια μικρή ομάδα θεατών, σε μια ομάδα θεατών που είναι έτοιμη να δράσουν, για να δούμε πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί η χαρά όλη αυτή την περιπέτειά της, ούτως ώστε να μην έφτανε εκεί που έφτασε. Και αν έφτασε εκεί που έφτασε, τι πρέπει να κάνει τώρα, πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα όταν έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω, όταν έχουν φτάσει σε ένα απόλυτο διέξοδο. Και εκεί υπάρχουν λύσεις. Αυτό λοιπόν είναι που κάνει αυτή η παράσταση. Από τη μία πλευρά μιλάει για αυτό που λέμε συνένεση, δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε πέρα από τα στερεότυπα τα οποία τα κουβαλάμε και τα διδασκόμαστε και κυριαρχούν μέσα στην κοινωνία μας, θέλουμε να σπάσουμε κάποια στερεότυπα τα οποία ανήκουν στην πατριαρχία, ανήκουν σε προηγούμενες γενιές, πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Και το θέατρο, κατά κάποιον τρόπο, αυτή τη στιγμή ο Νικός Βράς επιφορτίζεται εντός εισαγωγικών αυτή την ευθύνη να μιλήσει για αυτά τα στερεότυπα. Το ίδιο κάνουμε και με τον Ηρακλή. Και να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, να προχωρήσουμε σε κοινωνία, να πάμε μπροστά, να μάθουμε, να μάθουμε πότε πρέπει να βάζουμε όρια, να μάθουμε τι σημαίνει συνενεί κάποιος ή δεν συνενεί, να μην πιέζουμε δηλαδή όταν δεν πρέπει να πιέζουμε. Και αν μας συμβεί κάτι το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, είναι πάρα πολύ ακραίο, να μάθουμε και αυτό να το διαχειριζόμαστε. Αυτό είναι το support χαρά λοιπόν. Ωραία. Αυτό πότε θα ξεκινήσει? Τον Νοέμβριο, εδώ, στο Αμαλή. Είναι για περιορισμένο αριθμό θεατών, οι οποίοι είναι πάνω στη σκηνή και είναι δρόντα πρόσωπα οι θεατές. Α, πάνω στη σκηνή. Ναι. Είναι, απευθύνεται σε μια ομάδα 60 θεατών. Είναι ένα πολύ ειδικό, ένα πολύ ιδιαίτερο είδος θέατρο, λέγεται θέατρο φόρουμ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη και είναι ο καταλληλότερος τρόπος να μιλήσει κανείς με εφήβους για τέτοιου είδους θέματα. Στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο θέατρο, πριν ακόμα πάυσει η λειτουργία της πειραματικής σκηνής, είχε γίνει μια παράσταση που ήταν πάνω στη σκηνή, όλοι οι θεατές, με μικρό έτσι περιορισμένο αριθμό θεατών. Και μου είχε κάνει έτσι πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα δηλαδή. Να ήμουν και εγώ ένας από αυτούς τους θεατές που είχαν δει αυτή την παράσταση. Μου φαίνεται μαζί πρέπει να είμαστε, να το θυμάμαι καλά. Ωραία. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι ανεβαίνουμε απλώς στη σκηνή, ανεβαίνουμε στη σκηνή γιατί θα παίξουμε. Γιατί ναι. Θα πάρουμε κι εμείς μέρος. Εκεί δεν είχαμε συμμετοχή πολύ. Υπάρχει το θέατρο φόρουμ είναι μια παράσταση διάρκειας 2 ώρων. Η θεατρική παράσταση που παίζεται από τους τοπίους είναι μόλις 25 λεπτά, την υπόλοιπη μία μισή ώρα το κοινό δραστηριοποιείται. Το κοινό είναι η συμμετοχή του. Παίζει, συμμετέχει 100%. Συμμετέχει και αλλάζει την ιστορία όπου θέλει εκείνο. Δηλαδή είναι και πάνω, κοινό και στέλεχος της παραγωγής. Είναι παράσταση που δημιουργείται στον θέατρο φόρουμ, θέατρο αγοράζεται. Δηλαδή υπάρχει μια αγορά στην οποία ο καθένας έχει γνώμη. Σηκώνει και λέει: Stop, έχω γνώμη, θέλω να πω κάτι. Θέλω αυτό να αλλάξει, να γίνει έτσι. Ή σηκώνεται και το κάνει ο ίδιος όπως πρέπει να γίνει. Ναι, καταλαβαίνω. Θα ήθελες να πούμε κανένα δύο λόγια προτού σταματήσουμε και κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για την Ιλιάδα παραπάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η σκηνοθεσία. Καλά, εντάξει, η σκηνοθεσία πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί την αναλαμβάνεις εσύ.
Αλλά κυρίως οι κινήσεις, οι φωτογραφίες αυτής της παραγωγής. Δεν είναι κινηματογράφος για να έχει φωτογραφία, αλλά και το θέατρο έχει φωτογραφία. Δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Μικρός Βοράς έχει αυτή τη στιγμή την τεράστια τύχη να έχει εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ηθοποιούς διαμάντια. Το είδαμε. Εξαιρετική τύχη να έχει εξαιρετικούς συνεργάτες. Είναι όλοι και ένας και ένας. Τόσο ικανοί, τόσο τέλειοι, τόσο φοβεροί στη συνεργασία, που μόνο έτσι μπορούν να συμβούν αυτά τα αποτελέσματα. Το θέατρο είναι ένα ομαδικό σπορ. Δεν κάνει τίποτα μόνο στο σκηνοθέτης, δεν κάνει τίποτα μόνο στο ένας ηθοποιός. Τα κάνουμε όλοι μαζί. Εδώ, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση. Ναι, αλλά εγώ είδα τη διδασκαλία που έδωσες. Από την πρώτη πρόβα ως την τελευταία ήταν μαζί μου ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Ένας εξαιρετικός κινησιολόγος που δεν έχασε ούτε ένα λεπτό πρόβας. Αγαπάει, πονάει, έχει δώσει φοβερές ιδέες για αυτή την παράσταση. Ήταν από την πρώτη πρόβα μαζί μου ο μουσικός μου, ο Θοδωρής ο Παπαδημητρίου. Δεν θα γινόταν αυτή η μουσική, δεν θα ενωνόταν τόσο πολύ με τους ηθοποιούς αν δεν ήταν συνέχεια μαζί μου. Σας λέω δύο μόνο παραδείγματα. Η Χριστίνα η Θαλασσά έφτιαξε με τα χέρια της όλα αυτά τα πράγματα που είδατε πάνω στη σκηνή. Ένα-ένα, τα κέντησε. Είναι η σκηνογράφος, η ενδυματολόγος που έψαξε πώς ακριβώς θα διαφοροποιήσει τον κάθε ήρωα. Θέλω να πω ότι χωρίς αυτή την ομάδα δεν θα υπήρχε αυτή η παράσταση. Αυτό είναι που διαφορετικό. Εγώ να προσθέσω ότι επάνω στη σκηνή βρίσκεται ολόκληρη τρία. Έτσι. Δηλαδή είναι το έβριμα να υπάρχει ολόκληρη τρία. Και μαζί με τη θάλασσα και με τους ποταμούς και οτιδήποτε χρειάζεται για να εικονοποιηθεί. Και με τη δική μας φαντασία, βέβαια. Ακριβώς. Γιατί εκεί απευθυνόμαστε, στη φαντασία του θεατή. Μα και αυτό πρέπει να είναι εφηβικό θέατρο. Είπες ότι κάνουμε, οπότε πρέπει. Νομίζω όμως ότι. Να μην το διαχωρίσω. Εγώ προσωπικά δεν θα το έλεγα εφηβικό μόνο. Εφηβικό. Είναι και για ενήλικες. Δηλαδή, αν έκανες και μια μεταμεσονύχτια παράσταση, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα για πάρα πολύ κόσμο. Γιατί υπάρχουν και οι λάτρεις των νυχτερινών ή των μεταμεσονύχτιων παραστάσεων. Που δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει. Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Εμείς είμαστε πολύ στοχοπροσιλωμένοι στο θέατρο για παιδιά και εφήβους. Γιατί ούτε αυτές οι παραστάσεις μπορούν να υπάρχουν και για άλλους ανθρώπους. Ας πούμε σήμερα, ήσουν παρόν και το είδες. Σηκώθηκε πάνω μία μητέρα που έφερε το παιδί της και λέει: εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ στη στιγμή που αποχωρίζεται ο Έκτορας από την Ανδρομάχη στην Ραψοδία Ζήτα. Είναι το αγαπημένο μου σημείο και εμένα. Αυτή λοιπόν η συγκίνηση, το πόσο τρυφερά την αποχαιρέτησε, το πόσο αποχαιρετά το γιο του, με άγγιξε τόσο βαθιά, λέει, συγκινήθηκα και έκλαιγα. Αυτό λοιπόν είναι το κέρδος των γονιών όταν φέρουν τα παιδιά τους. Άρα, καταρχήν, πρέπει να κάνουμε μια παράσταση, όχι παιδική, όχι εφηβική, αλλά να κάνουμε μια παράσταση η οποία είναι ισότιμη. Δηλαδή, να αντιμετωπίζουμε, να διαχειριζόμαστε τα παιδιά και τους εφήβους πραγματικά, όπως όταν κάνουμε μια βραδινή παράσταση, απολύτως ισότιμα. Σωστό. Και με όρους πραγματικά ποιότητας. Αυτό μας διαχωρίζει στο Μικρό Βορρά. Και γι' αυτό λοιπόν και ο ενήλικας τη χαίρεται την παράσταση, γιατί νιώθει ότι εδώ έχει συμβεί κάτι πραγματικά σημαντικό και για το παιδί του και για αυτόν τον ίδιο. Εννοείται. Και πολλά ευχάριστα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει στο τέλος, ειδικά με το παιχνίδι που γίνεται με τα μικρά παιδιά, τα οποία είδα 4 να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Αλλά από κάτω τα χέρια ήταν δάσος. Εγώ. Πάρα πολλά παιδιά θέλουν να έχουν αυτή την εμπειρία. Θες κάτι να πούμε πριν κλείσουμε, να αναφερθείς? Είμαστε εδώ, είμαστε στο Θέατρο Αμαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γρηγόρη, για αυτή την συνάντηση. Τις information, πληροφορίες θέλω να δώσεις. Δηλαδή, είμαστε κάθε Σάββατο. Είμαστε κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Είναι οι εφηβικές μας παραστάσεις. Την Κυριακή το πρωί 11.30 είναι ο Ηρακλής Αλλιώς. Και στις 5 το απόγευμα της Κυριακής είναι για τα πιο μικρά μας παιδιά το 3 και ο Έσοδος. Και έρχεται. Και έρχονται καινούργιες δουλειές. Εννοείται έρχονται καινούργιες δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ήταν όντως μια πολύ απολαυστική παράσταση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.